ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Καλό μεσημέρι φίλοι μας, καλό σας βρίσκουμε. Είμαστε εδώ κοντά σας σήμερα με την Ράδιο Παραμυθία. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με μια ιστορία η οποία μπορεί να φέρνει πόνο στη μνήμη της, αλλά νομίζουμε ότι κι αν πονάμε δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε τα δυσάρεστα. Μπορούμε να σκεφτόμαστε πάνω στη θυσία του πόνου τι μπορεί να έρθει παρακάτω, παραπέρα, στο μέλλον. Άλλωστε εμείς σήμερα ζούμε ελεύθερες μέρες ακριβώς γιατί κάποιοι πόνεσαν στο παρελθόν, κάποιοι πάτησαν στο αίμα και στον κόπο για να έχουμε σήμερα εμείς κάποια ελευθερία. Ο Τάσος Ζιάκας είναι κοντά μας σήμερα στον ήχο, επιμελείται τη μουσική, η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4118-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Στέλνουμε αρχικά χαιρετισμούς στο Σικάγο και στην κοινότητα εκεί, την ελληνική που μας ακούει και μετράει πάνω από 500.000 Έλληνες. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε τον φίλο Κωνσταντίνο που αναμεταδίδει την εκπομπή. Με την αφορμή φίλοι μας μιας έκθεσης φωτογραφίας που γίνεται στους ασπραγγέλους του Ζαγορίου, θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Χρήστο Ζαμπακόλα, ο οποίος διδάσκει αρχαιονομία στο τμήμα αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας και μουσιολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Θα μας πει για την ιστορία του χωριού εκεί, αλλά και των άλλων χωριών που καταστράφηκαν από τους Γερμανούς ως αντίπεινα συνήθως και όλες αυτές οι ιστορίες που μας φέρνουν θλίψη και πόνο, αλλά όπως είπαμε δεν πρέπει να περνούν στη λησμονιά. Πρέπει να θυμόμαστε, γιατί όταν θυμόμαστε γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και όσον αφορά το παρελθόν και τους ανθρώπους, τους αδερφούς μας που θυσιάστηκαν, αλλά και για την ευθύνη που έχουμε απέναντι στις επόμενες γενιές, στο να θυμόμαστε και να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Έχουμε τον κύριο Ζαμπακόλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χρήστο Ζαμπακόλα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κυρία Χατζή, χαίρομαι που σας ακούω για ακόμη μια φορά. Είναι δική μας χαρά και μάλιστα την πρώτη φορά, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, είχαμε μιλήσει με την αφορμή των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση για την συμβολή των καποτάδων, αυτών των φοβερών ραφτάδων στη Βενετία, για τη συμβολή τους πάνω στην Ελληνική Επανάσταση, στην απελευθέρωση. Και ο κύριος Ζαμπακόλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει έρευνα, μάλιστα από τους μοναδικούς, ίσως ο πρώτος που έχει κάνει μια τέτοια έρευνα για τους καποτάδες οι οποίοι ήταν στη Βενετία. Μάλιστα έχει μελετήσει από τα αρχεία στη Βενετία του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Και γενικότερα και της πόλης της Βενετίας, κυρίως και των κρατικών αρχείων της Βενετίας. Βεβαίως, και των κρατικών αρχείων. Περιέχονται και εκεί, έτσι. Φέρονται εκεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας της νεότερης και όχι μόνο, βρίσκεται στα αρχεία της Βενετίας. Δεν έχουν μεταφραστεί αυτά, κύριε Ζαμπακόλα, να έρθουν και σε εμάς στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, όχι, μόνο στην Κρήτη έχει γίνει μια προσπάθεια. Αυτά που αφορούν την Κρήτη τη δεκαετία του αρχές του 90 έχουν μικροφωτογραφηθεί και βρίσκονται στη Βικελαία Βιβλιοθήκη της Κρήτης. Αλλά είναι τόσο μεγάλος όγκος του υλικού που δεν έχει γίνει, όχι. Αυτό που οφείλεται, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κάτι, να
πάρουμε κι εμείς πράγματα της ιστορίας μας. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Αυτό που μπορεί να γίνει, είναι σωστό, θα πει και την προηγούμενη φορά, είναι να έχουμε ερευνητές με όρεξη για δουλειά και να υπάρχουν φυσικά και υποτροφίες, να έρχονται ερευνητές στη Βενετία, να μπορούν να μελετάνε εδώ τα αρχεία και να βγάζουν δουλειές βασισμένες πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτά. Ναι, όπως λέτε, πολύ δύσκολο το ακούμε. Ωστόσο, ας έχουμε ελπίδα στο μέλλον, ας είμαστε αισιόδοξοι. Γραφειοκρατικά πάντοτε, όχι πως δεν υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν. Ένας από αυτούς είστε εσείς και μιλάμε μαζί σας σήμερα. Υπάρχει και το Ελληνικό Ινστιτούτο στη Βενετία, το οποίο δίνει υποτροφίες σε νέους ερευνητές και το οποίο παραχωρεί και φιλοξενία σε ερευνητές γενικότερα και δίνει βοήθεια σημαντική για τους ερευνητές που έρχονται στην πόλη της Βενετίας. Οπότε αυτοί που έρχονται στο Ινστιτούτο μπορούν να μελετήσουν και τα αρχεία αυτά, έτσι, φυσικά, του κράτους φυσικά. Της Βενετίας. Πολύ φυσικά. Σωστά, μάλιστα. Τώρα λοιπόν έχετε οργανώσει στους Ασπραγγέλους Αγορίου και εσείς μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπραγγέλων, έτσι, ανήκετε στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ναι, εδώ σήμερα μιλάμε μια άλλη ιδιότητα δική μου, ναι, ανήκω, είμαι πρόεδρος στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπραγγέλων, που μαζί με τους τα υπόλοιπα μέλη εξαιρετικούς συγχωριανούς, γιατί κατάγομαι και από τους Ασπραγγέλους Αγορίου, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία προσπαθούμε, ασχολούμαστε γενικότερα με την ιστορία και τη λαογραφία της περιοχής, αλλά ένα από τα σημαντικότερα πράγματα με τα οποία καταπιάνει το Πολιτιστικό Σύλλογο στα Σπραγγέλων είναι, και κάνετε μια πολύ καλή εισαγωγή πάνω σε αυτό, να καλλιεργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε ποτέ να μην ξεχάσουμε αυτό που συνέβη στο Σπραγγέλους, που θα αναλύσουμε στη συνέχεια στους ακροατές μας, την καταστροφή του χωριού από την μεραρχία Εντελβάη τον Ιούλιο του 1943, και δουλεύουμε πολύ πάνω σε αυτό. Ναι, έγινε ολοκληρωτική η καταστροφή, κύριε Σεμπακόλα. Ολοκληρωτική. Δεν είχαμε θύματα, ευτυχώς, εκτός από δύο θύματα, τα οποία ένα ζευγάρι το οποίο το σκότωσαν οι Γερμανοί που το βρήκαν έξω από το χωριό που πήγαιναν στα χωράφια τους να δουλέψουν και τους σκότωσαν, από απόσταση μάλιστα, όχι από κοντά, τους σημάδεψαν και τους σκότωσαν. Ευτυχώς στο υπόλοιπο χωριό δεν είχαμε θύματα, αλλά καταστράφηκαν σχεδόν όλες οι οικίες, δηλαδή περίπου από 160 σπίτια κάηκαν τα 130. Ναι, ήταν μεγάλο το ποσοστό. Ολοκληρωτική καταστροφή, διότι οι άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο. Βέβαια. Ιδιαίτερα αυτοί που δεν είχαν κάποια οικονομική άνεση να φύγουν, γιατί πολλοί είχαν την οικονομική άνεση και έφυγαν, ζήσαν πίσω και ουσιαστικά στήσαν τη ζωή τους πάνω στις τάχτες και αναγεννήσαν ένα χωριό από τις τάχτες. Πώς έγινε η ιστορία αυτή? Ναι, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Βρισκόμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρισκόμαστε στο 43 και έχουμε να κάνουμε με την γερμανική μεραρχία Εντελβάης, που είναι και λίγο παράδοξο, γιατί Εντελβάης, ξέρετε, είναι αυτό το ωραίο λουλουδάκι το οποίο βγαίνει στις Άλπεις. Ναι. Και το είχε βέβαια ως σήμα της, ως σήμα κατά τεθέντης, ως το έμβλημά της μάλλον, αυτή η ορεινή μεραρχία. Ήταν η πρώτη μεραρχία ορεινών καταδρομών, Εντελβάης. Το 43 λοιπόν η ανώτατη διοίκηση της Βέρμαχτ μετακινεί αυτή την μεραρχία, αφού την είχε 20 μήνες περίπου στο ανατολικό μέτωπο, τη μετακινεί διαμέσου Σερβίας και Αλβανίας και καταφτάνει, μπαίνει στην Ελλάδα από την περιοχή της Σιπήρου, από την περιοχή της Κόνιτσας. Οπότε τον Ιούλιο ουσιαστικά του 43 η μεραρχία μπαίνει από την Κόνιτσα στον ελληνικό χώρο, από την Κρυσταλλοπηγή, και αρχίζει να κατευθύνεται προς την περιοχή των Ιωαννίνων. Γιατί γίνεται αυτή η μετακίνηση από τη Βέρμαχτ? Αυτή η μετακίνηση γίνεται γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, για να αντιμετωπίσουν την αντίσταση που υπήρχαν από διάφορα οργανωμένα σώματα ανταρτών στον ελληνικό χώρο, γιατί το 43 το Ζαγόρι και η Ήπειρος βέβαια είναι κομβικό σημείο της εθνικής αντίστασης, έτσι τόσο του Ελλάς όσο και του Έδες. Και ένα δεύτερο λόγο για τον οποίο μετακινείται αυτή η μεραρχία και έρχεται στον ελληνικό χώρο ήταν γιατί υπήρχε ο φόβος κάποιας απόβασης των συμμαχικών δυνάμεων στα παράλια της Ηπείρου. Οπότε για αυτό το λόγο μετακινείται η μεραρχία Εντελβάης στον ελληνικό χώρο και μάλιστα, όπως επανέλαβα, μπαίνει στην Ελλάδα από την Ήπειρο, από τα χωριά της Κόνιτσας και κατευθύνεται προς τα Γιάννενα. Την κατεύθυνση προς τα Γιάννενα η μεραρχία κάνει διάφορες εφόδους στα ορεινά
από τον κεντρικό άξονα που είναι και σήμερα ο δρόμος έρχεται προς τα Γιάννη, και διάφορες εφόδους που κάνει στα ορεινά χωριά εντοπίζει αντάρτικα σώματα. Και όπου εντοπίζει αντάρτικα σώματα ή σκοτώνει τους κατοίκους, αντιμετωπίζει βέβαια και επιθέσεις από τους αντάρτες, έτσι. Σκοτώνουν, ατμιάσουν γέφυρες, κάνουν κλοπές, σκοτώνουν Γερμανούς, και ανάλογα κάθε φορά κατά περίπτωση με τη ζημιά που πάθαινε η ημεραρχία υπήρχε και η αντίστοιχη απόφαση για αντίπεινα στους τοπικούς πληθυσμούς. Και αυτό έχει να κάνει είτε με τη δολοφονία, μαζική δολοφονία προσώπων, ατόμων, ή έχει να κάνει με την καταστροφή χωριών που τα καίνε. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το γενικό, τον Ιούλιο του 1943 φτάνει και στην περιοχή του Ζαγορίου η ημεραρχία Εντελβάη. Το πρώτο χωριό στο Ζαγόρι, όπως έρχεται ο δικός άξονας από την Κόνιτσα, είναι η Ασπράγγελη. Κάνουν μια παράκαμψη μικρή, ένας μικρός λόχος της ημεραρχίας στο χωριό των Ασπραγγέλων. Και εκεί όχι απλά εντοπίζουν αντάρτικα σώματα ανταρτών, αλλά εκεί δέχονται μια επίθεση από μια ομάδα νέων ανταρτών, οι οποίοι της ΕΠΟΝ, μια επίλεκτη προδειγματική ομάδα της ΕΠΟΝ, η οποία είχε σταλεί από το Γενικό Στρατηγείο της ΕΠΟΝ, είχε σταλεί στο Ζαγόρι προκειμένου να οργανώσει τους κατοίκους στον ένοπλο αγώνα κατά του κατακτητή, όσο μπορούσαν να το κάνουν, έτσι. Βεβαίως. Οπότε αυτά τα νέα παιδιά, παρόλο που υπήρχαν και πολλές συζητήσεις την περίοδο εκείνη και πολλοί από τους κατοίκους ήταν διστακτικοί, φοβόντουσαν γιατί είχαν ακολουθήσει και άλλα παραδείγματα στο Κογόνι και στην Κόνιτσα, στην Ήπειρο, και ήταν επιφυλακτικοί. Παρόλα αυτά η υποδειγματική αυτή ομάδα του ΣΕΠΟΝ χτυπάει αυτή την δημιουργία της ημεραρχίας Εντελβάης. Έγινε γύρω στις 13 Ιουλίου, τη χτυπάει και γίνεται μία μάχη στους Ασπραγγέλους, στα περίχωρα των Ασπραγγέλων, μεταξύ της δημιουργίας της Εντελβάης και της υποδειγματικής αυτής ομάδας της ΕΠΟΝ. Οι Γερμανοί υποχωρούν προσωρινά. Από την πλευρά των ανταρτών έχουμε τρεις νέους οι οποίοι σκοτώθηκαν και κυδεύτηκαν μάλιστα ενθουσιωδώς σε χωριά γειτονικά των Ασπραγγέλων από τους υπόλοιπους αντάρτες, και βγήκαν και λόγοι πύρινοι εκεί. Θεώρησαν ότι οι Γερμανοί υποχωρούν, όμως οι Γερμανοί δεν υποχώρησαν. Ήταν μόνο προσωρινή η υποχώρησή τους. Και δύο μέρες αργότερα επιστρέφουν στους Ασπραγγέλους οργανωμένοι πλέον. Και οι κάτοικοι βέβαια του είχαν φροντίσει και είχαν φύγει, γιατί η Ασπράγγελη είναι σε ένα ύψωμα σε σχέση με τον κεντρικό δρόμο Ιωαννίνων Κονίτσης και είδανε την άνοδο των Γερμανών και κενώθηκε όλο. Οπότε το πρόλαβαν να φύγουν, αυτό τους βοήθησε. Έτσι, μήναν ορισμένοι ηλικιωμένοι μέσα, τους οποίους οφείλω να πω ότι δεν τους πείραξαν και δεν κάψαν και τα σπίτια τους. Δύο-τρεις ηλικιωμένοι μείνανε μέσα στο χωριό. Οπότε επιστρέφει η ημεραρχία και καίει τους Ασπραγγέλους ολοκληρωτικά, όπως σας είπα πριν, από 160 σπίτια περίπου καίει τα 130 σπίτια. Αντίπεινα, λοιπόν. Αντίπεινα, το γειτονικό χωριό των Ασπραγγέλων, την Ελάτη, γιατί η μάχη που σας περιέγραψα πριν έγινε μεταξύ των χωριών Ασπράγγελη Ζαγορίου και Ελάτη Ζαγορίου, και έκαψε και ένα μοναστήρι, την Μονή της Γέννησης της Θεοτόκου των Ασπραγγέλων, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό των Ασπραγγέλων, διότι εκεί την ημέρα που είχε γίνει η μάχη είχαν εντοπίσει πολύ μεγάλα σώματα ανταρτών, τα οποία κρύβονταν στο μοναστήρι των Ασπραγγέλων. Οπότε καίνε τους Ασπραγγέλους, την Ελάτη στο Ζαγόρι και την Ιερά Μονή της Γέννησης Θεοτόκου στους Ασπραγγέλους και αυτό στο Ζαγόρι. Ναι, ήταν αυτό γίνονται κρίμα. Δύο μέρες μετά την μάχη αυτή της δημιουργίας της μεραρχίας με την ομάδα της ΕΠΟΝ, η μάχη έγινε στις 13 Ιουλίου και η καταστροφή των χωριών και της Μονής έγινε στις 15 Ιουλίου 1943. Είναι ένα αυτό έτσι πολύ σύντομα είναι το ιστορικό της καταστροφής των Ασπραγγέλων, της Ελλάδης και της Μονής. Είναι το χρονικό, ας πούμε, της καταστροφής. Το θυμούνται οι σημερινοί, ας πούμε, ίσως από τις διηγήσεις πλέον, έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος.
Υπάρχουν ακόμη επιζώντες σε μεγάλη ηλικία πλέον, οι οποίοι ήταν μικρά παιδάκια εκεί και φυσικά και το θυμούνται. Αυτό ήταν η καταστροφή, αυτό για το χωριό, ξέρετε, ήταν ένα σημείο ορόσημο. Δηλαδή πλέον και σήμερα μιλάμε για τους ασπραγγέλους πριν την καταστροφή και τους ασπραγγέλους πριν την, μετά την καταστροφή. Αυτή η μέρα και αυτό το γεγονός σημάδεψε προφανώς όλους τους κατοίκους. Όλοι το θυμόντουσαν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Περιγράφουν και παλιότερα, οι παλιότεροι που δεν υπάρχουν σήμερα στη ζωή, περιγράφαν με πολλές λεπτομέρειες τα γεγονότα και πώς έφυγαν και πώς επέστρεψαν μετά. Φυσικά και το θυμούνται. Δυστυχώς αυτό που δεν είχαμε κάνει ως χωριό και έπρεπε να το είχαμε κάνει, δεν είχαμε κάνει καταγραφές προφορικών μαρτυριών από ανθρώπους που ζήσαν τα γεγονότα. Αυτό προσπαθεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπραγγέλων να το κάνει τα τελευταία 10, ας πούμε, χρόνια και πολλά, λέω, και κατέγραψε έναν σημαντικό αριθμό προφορικών μαρτυριών από ανθρώπους που ήταν πλέον μεγάλη σε ηλικία. Αυτό ήταν ευχής έργων. Ευχής έργων οι προφορικές μαρτυρίες, κυρία Ζαμπακόλα. Ευχή, και έπρεπε να το είχαμε κάνει σε αυτό, έπρεπε να το είχαμε κάνει σε πιο εκτεταμένη βάση, δυστυχώς δεν το κάναμε. Να ρωτήσω, υπήρχε φωτογραφικό υλικό που διασώθηκε, άραγε πριν την καταστροφή? Όπως σας είπα, τα 160 σπίτια, τα 130 σπίτια περίπου κάηκαν. Ήταν 30 σπίτια τα οποία και κτίρια τα οποία δεν καταστράφηκαν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι, να πω και κάτι πριν να απαντήσω στην ερώτησή σας, όλοι στεκόμασταν και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές στην καταστροφή που γίνεται, στην καταστροφή των κτιρίων και στο σπίτι. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι το πιο σημαντικό. Όταν ένας άνθρωπος χάνει το σπίτι του και μένει στον δρόμο, στέκεται σε αυτό. Βέβαια. Όμως από αυτή την καταστροφή του χωριού έχουμε και την καταστροφή ενός τεράστιου λαϊκού πολιτισμού. Αυτό ακριβώς που λέτε. Ναι. Που καταστράφηκε, και φυσικά έχουμε και μια πολύ μεγάλη καταστροφή αρχείων. Γι' αυτό και σήμερα η ιστορία των Ασπραγγέλων δεν φτάνει πολύ πίσω, διότι δεν έχουμε αρχεία να τη γράψουμε. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε και λέγαμε στην αρχή. Για να γράψουμε την ιστορία χρειαζόμαστε αρχεία. Έχουμε ελάχιστα. Και μέσα στα αρχεία είναι και οι φωτογραφίες. Οπότε ουσιαστικά ξεκινάμε ότι δεν υπήρχε τίποτα, ή ότι υπήρχε ήταν διάσπαρτο και δεν ήταν συγκεντρωμένο. Εδώ υπήρχε ένας κύριος, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη ζωή σε πολύ μεγάλη ηλικία, αξίζει να αναφέρω και το όνομά του, ο Φωκίωνας ο Καψάλης. Ήταν ένας εμπνευσμένος άνθρωπος για την εποχή του, ο οποίος κατάλαβε την αξία που είχαν αυτές οι παλιές φωτογραφίες και προσπάθησε από σπίτια τα οποία δεν είχαν καταστραφεί, από όσους κατάγονταν από τους Ασπραγγέλους και βρίσκονταν στη διασπορά και είχαν μαζί τις φωτογραφίες, ή από άλλα φωτογραφικά αρχεία φωτογράφων στα Γιάννενα και στην Αθήνα, να συγκεντρώσει φωτογραφίες από το χωριό. Αυτό είναι ένα εποχής, πάρα πολλά χρόνια. Από ποια εποχή έχουμε φωτογραφίες? Από την παλιότερη φωτογραφία που έχουμε είναι στα τέλη του 19ου αιώνα. Που σπουδαία. Ναι, ναι. Είναι στα τέλη του 19ου αιώνα και φτάνουμε μέχρι και παραμονές του, όχι του, και κατά τη διάρκεια του πολέμου έχουμε, μέχρι και τις παραμονές της καταστροφής του χωριού, δηλαδή έχουμε και φωτογραφίες μέχρι και το 43. Το υλικό αυτό που έφτιαξε ο κύριος Καψάλης, αυτός που σας είπα, ο οποίος, να πω ότι επειδή συνδέονται όλα, ο πατέρας του είχε σκοτωθεί στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο το 1940 στη μάχη της Γκραμπάλας που έγινε στο Καλπάκι, και ήταν κάπως ενδυστοποιημένος, μπορούμε να πούμε. Το υλικό αυτό το κυκλοφόρησε σε ένα λεύκομα, Δοβρά της Αλής του Μνήμης το λέει, γιατί Δοβρά ήταν το παλιό όνομα του χωριού Ασπράγγελη, και ο κύριος αυτός γενναιόδωρα παραχώρησε όλο αυτό το αρχείο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπραγγέλων, το οποίο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπραγγέλων το παρέλαβε και το εμπλούτησε κατά πολύ με νέες φωτογραφίες που ήρθαν στο αρχείο του από διάφορους ιδιώτες και φωτογραφίες από αρχεία. Έτσι ένιωσαν οι άνθρωποι που έστειλαν πια και εμπλούτησαν. Φαντάζομαι ότι θα ένιωσαν έτσι μια εγκύτητα, μια αδελφοσύνη για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την κίνηση. Και ακόμα έτσι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, μαθαίνοντας για όλη αυτή την προσπάθεια ή ανακαλύπτοντας κάποια καινούργια φωτογραφία, με μεγάλη χαρά την φέρνουν και την καταθέτουν και στο αρχείο του Πολιτιστικού Συλλόγου, που σήμερα είναι αρκετά μεγάλο σε φωτογραφικό υλικό. Γιατί ξέρουν ότι έτσι θα διασωθούν αυτά τα που έχουν και εκείνοι και δεν θα πάνε χαμένα. Είναι πολύ σπουδαία υπόθεση. Ακριβώς. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, επειδή το όλο το υλικό αυτό, μάλλον όχι όλο, μία επιλογή των καλύτερων, των πιο αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών των Ασπραγγέλων πριν το 1943,
βέβαια. Την εγκαινιάσαμε πέρυσι το καλοκαίρι σε μία μόνιμη έκθεση στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Ασπραγγελών, στο χωριό των Ασπραγγελών, που είναι και η έδρα του Δήμου Ζαγοριού. Και μάλιστα για δύο μήνες είχε η έκθεση φιλοξενηθεί τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στην πόλη των Ιωαννίνων, σε ένα ίδρυμα που ασχολείται έντονα με τον πολιτισμό στην πόλη των Ιωαννίνων, στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Φίλγκανη. Μιλώντας με τους ανθρώπους που παρακολουθούν την έκθεση, διαπιστώνουμε μεγάλη μου έκπληξη, γιατί και εγώ δεν το ήξερα, ότι σε άλλα χωριά, και στο Ζαγόρι αλλά και στην Ήπειρο, που έχουν πάθει αντίστοιχες καταστροφές από τους Γερμανούς, δεν υπήρξε ποτέ κανένας άνθρωπος ούτε κανένας φορέας να δείξει μέρημνα να συγκεντρώσει αυτές τις φωτογραφίες. Και έτσι έχουμε χωριά σήμερα που καταστράφηκαν από τους Γερμανούς και από την ημεραρχία Εντελβάης το 1943 αλλά και αργότερα, στην οποία δεν σώζουν σχεδόν ούτε μία φωτογραφία. Και αυτό είναι τραγικό για την ιστορία ενός τόπου. Βέβαια. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που καταφέραμε με ένα συγχωριανό μας να παραλάβουμε μια πλούσια συλλογή και να την εμπλουτίσουμε εμείς σήμερα και να αποτελέσει το σημαντικότερο όπλο που έχουμε για να μπορέσουμε να δούμε την καταστροφή του χωριού με ένα διαφορετικό μάτι σήμερα. Έτσι, ο άνθρωπος που θα μπει, ο προσκεκλημένος, ας πούμε, του πολιτιστικού συλλόγου στην έκθεση και θα μπει μέσα στους Ασπραγγέλους. Καταρχάς, πώς στεγάζεται σήμερα η έκθεση, να ξαναπούμε αν το έχουμε. Στεγάζεται στο κτίριο το οποίο έχουμε, το οποίο μας έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ζαγοριού και ήταν το δημοτικό σχολείο της περιοχής, το οποίο είχε χτιστεί τη δεκαετία του 60 από το Υπουργείο Παιδείας τότε. Βέβαια, στο σχολείο στους Ασπραγγέλους, όπως και σε όλο το Ζαγόρι, έχουν κλείσει όλα τα σχολεία. Έκλεισε τη δεκαετία του 80. Και έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ζαγοριού στο Σύλλογο και στεγαζόμαστε στο παλιό Δημοτικό Σχολείο στις δεκαετίες του 60. Εκεί έχουμε ανακαινήσει με τις δυνάμεις μας όσο μπορούμε το κτίριο και η έκθεση στεγάζεται μέσα σε αυτό το κτίριο. Τι μπορεί να δει τώρα επισκέπτης, νομίζω ότι ήταν η ερώτησή σας, ναι, σε αυτή την έκθεση. Ενότητα, η έκθεση χωρίζεται σε ενότητες. Την πρώτη ενότητα την έχουμε αφιερώσει στην Ιερά Μονή των Ασπραγγέλων, στη γέννηση της Θεοτόκου, που σας είπα ότι κάει και την ίδια ημέρα. Ναι. Οπότε υπάρχει μια που καταλαβαίνει ο επισκέπτης πώς ήταν το μοναστήρι των Ασπραγγέλων. Βέβαια, το μοναστήρι των Ασπραγγέλων, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αναστηλώθηκε μετά από έναν μοναχό που είχε τότε, έναν αγιορείτη μοναχό. Και μετά από πολλά χρόνια που έμεινε κλειστό, αυτή την περίοδο είναι και. Είμαστε τυχεροί, διότι έχει επανδρωθεί με μια αδελφότητα τριών μοναχών και είναι πολύ θετικό αυτό και για τον μοναχισμό ακόμη στην περιοχή. Βεβαίως. Συνεχίζοντας, μπορεί κανείς να δει τον οικιστικό ιστό του χωριού. Έχουμε τόσες φωτογραφίες που μπορούμε να αναδείξουμε και την πιο μικρή γειτονιά στο χωριό, οπότε βλέπουμε τον οικιστικό ιστό με τις πετρόκτιστες ιδιωτικές οικίες, με τα δημόσια κτίρια, όπως είναι το σχολείο, οι ναοί που υπήρχαν. Και βεβαίως μετά προχωράμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε στιγμιότυπα καθημερινής ζωής, σε πολλές οικογενειακές φωτογραφίες και σε αρκετά πορτρέτα που μας δίνουν μια πλήρη εικόνα της κοινωνίας των Ασπραγγέλων πριν καταστραφεί από τους Γερμανούς το 1943. Πάντως αυτά τα σπίτια με τις πέτρες ήταν κοσμήματα, έτσι. Να λέμε ότι είχαμε τεχνίτες οι οποίοι γνώριζαν να φτιάχνουν, νομίζω, από την ιστορία, έτσι. Εσείς όμως γνωρίζετε καλύτερα. Πολλοί από τους ακροατές μας σήμερα μπορεί να έχουν επισκεφτεί το Ζαγόρι, γιατί το Ζαγόρι τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια τουριστική ανάπτυξη πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του. Σίγουρα κάποιοι θα έχουν επισκεφτεί το Ζαγόρι. Αυτά τα, και μάλιστα θα έχει επισκεφτεί τα χωριά που έχουν διατηρήσει το χρώμα τους. Έτσι, από τα 44 χωριά του Ζαγορίου υπάρχουν γύρω στα 20 χωριά που έχουν διατηρήσει το παραδοσιακό χρώμα. Αυτές λοιπόν τις πετρόκτιστες πολύ μεγάλες που αναφέρεται, που βλέπουμε σε αυτά τα χωριά, αυτές υπήρχαν και στους Ασπραγγέλους που δεν υπάρχουν σήμερα, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν κάηκαν τα σπίτια των ανθρώπων αυτών, δεν είχαν τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν αυτά τα σπίτια, ούτε τόσο μεγάλα, αλλά ούτε με τόσο μαεστρία και γιατί ανάλογα όπως ήταν πριν. Οι μάστορες αυτοί ίσως να ήταν μάλλον, έχουμε ακούσει ότι ήταν ζωής δημιούργημα ένα κτίριο εκεί. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Επί πολλά χρόνια, ναι, διζόταν. Και πόσο μάλλον οι εκκλησίες, έτσι. Αυτά θα σας πω. Μάλιστα αυτά τα σπίτια που βλέπουμε σήμερα στο Ζαγόρι, τα οποία υπήρχαν και στους Ασπραγγέλους, αυτές οι εκκλησίες που βλέπουμε, ήταν και αποτέλεσμα μιας οικονομικής άνθησης που υπήρξε εξαιτίας της μετανάστευσης
των Ζαγορίσκιων γενικότερα, από αρχικά από τη Βλαχία, τη Βογδανία, τη Βουλγαρία πάνω, αργότερα στη Μακεδονία και στη Θράκη που ασχολούνταν πολύ με τον καπνό, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στην Αθήνα, στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, για να φτάσουν πολύ αργότερα ακόμη και στην Αμερική. Μάλιστα. Οπότε είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα και μιας οικονομικής άνθησης και ενός οικονομικού πλούτου που υπήρχε στο Ζαγόρι από το 19ο αιώνα και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ναι, θησαυρή είναι αυτά, ναι, τα οποία χάθηκαν, τουλάχιστον έμειναν στις φωτογραφίες και κάτι, ναι, νιώθεις νομίζω σαν να περισσώζεις κάτι όταν φτιάχνεις κάτι τέτοιο μέσα είναι σε ένα πολιτιστικό σύλλογο. Είναι αλήθεια αυτό το συνέστημα όταν ασχολείσαι με κάτι τέτοιο και όταν μέσα από φωτογραφίες προσπαθείς να ανασυστήσεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, είναι μοναδικό, δηλαδή δεν περιγράφεται εύκολα. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι κάτι που θα επαναφέρει τα σπίτια πίσω στους απογόνους, αλλά φέρνει αυτό που ήταν τότε, το φέρνει σε όλες τις γενιές. Ακριβώς, είναι η διατήρηση, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, η διατήρηση της συλλογικής μνήμης της ιστορίας ενός τόπου. Ακριβώς. Ήθελα να πω ότι μεταξύ των φωτογραφιών της έκθεσης, αυτό έγινε εκ των υστέρων, το καταλάβαμε και το εντοπίσαμε, βρίσκονται και οι φωτογραφίες πολλών καταξιωμένων και γνωστών πλέον φωτογράφων, όπως είναι του Σπύρου του Μελεντζή, της Νέλης της Σουγιουλτζόγλου, της γνωστής Νέλης, που, της Έλλης της Παπαδημητρίου, οι οποίοι είχαν περάσει από το Ζαγόρι τη δεκαετία του 20 και του 30. Κύριε Ζαμπακόλα, οι εκκλησίες που χτίζονταν εκείνη την εποχή θα ήταν ανάλογης έτσι, σκέψης, ανάλογης όπως τέχνης ας πούμε, όπως και τα υπόλοιπα σπίτια με την πέτρα, με τα πολλά χρόνια, σαφώς θα ήταν και αγιογραφημένες έτσι. Πείτε μας λίγο για αυτές. Ναι. Στους Αστραγγέλους υπήρχαν δύο εκκλησίες μεγάλες, ο Άγιος Νικόλαος και η Κήμης της Θεοτόκου. Ξεκινώ από τη δεύτερη. Η Κήμης της Θεοτόκου ήταν κτίσμα του 1915 και είναι εξ ολοκλήρου χτισμένη από εμπόρους των Ασπραγγέλων, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη Θράκη και στη Μακεδονία με τον καπνό την περίοδο εκείνη, και ήταν η δεύτερη εκκλησία του χωριού. Λειτουργούσε μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, τον Αύγουστο λίγο πριν και λίγο μετά το 15 Αύγουστο. Αυτή η εκκλησία, άγνωστο για ποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν καταστράφηκε από τους Γερμανούς. Και αμέσως μετά την καταστροφή το 1943 χρησιμοποιήθηκε ο Γυναικονίκης ως σχολείο. Έχουμε σώζονται μάλιστα και κάποιες φωτογραφίες αμέσως μετά την καταστροφή, όπου τα παιδιά, τα φρανία είναι στο Γυναικονίκη και τα παιδιά κάνουν μάθημα στο σχολείο. Και χρησιμοποιήθηκε και ως ενοριακός ναός. Η μεγάλη όμως εκκλησία του χωριού, ο Άγιος Νικόλαος, είναι χτισμένη το 1778. Υπάρχουν κάποιες προφορικές μαρτυρίες και ενθυμίσεις των παλαιότερων, οι οποίες θέλουν βέβαια λίγο προσοχή και μια περαιτέρω έρευνα, που λένε ότι η εκκλησία αυτή του Αγίου Νικολάου πιθανότατα να εγγενιάστηκε και από τον πατροκοσμά, τον Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος πέρασε από όλο το Ζαγόρι και πέρασε και από τους Ασπραγγέλους στα τέλη του 18ου αιώνα. Και επειδή μία από τις επισκέψεις, μία από τις περιοδίες του Κοσμά του Ετωλού στο Ζαγόρι συμπίπτει με τη χρονολογία ανέγερσης του ναού, υποθέτουν πολλοί, βεβαίως υπάρχουν και κάποιες μνήμες προφορικές, μαρτυρίες οι οποίες σώζουν παλαιότερες μνήμες, που λένε ότι πιθανότητα να εγγενιάστηκε από τον Κοσμά τον Ετωλό. Αυτή η εκκλησία, η οποία ήταν αγιογραφημένη όλη και αξιόλογης, μάλλον με μια καλλιτεχνική αξία πολύ σημαντική, τόσο ως προς την αρχιτεκτονική της, τόσο ως προς την αγιογράφησή της, τον πλούτο μέσα των πολυελαίων και όλο, ακόμη και το τέμπλο της που ήταν ξυλόγλυπτο, και λέγεται μάλιστα ότι το τέμπλο αυτό του Αγίου Νικολάου των Ασπραγγέλων ήταν όμοιο με αυτό το τέμπλο που σώζεται σήμερα στη Μητρόπολη των Ιωαννίνων, στον Άγιο Αθανάσιο, που είναι ένα εξαιρετικά ξυλόγλυπτο, εξαιρετικό τέμπλο. Ήταν ακριβώς τον ίδιο, από τον ίδιο τεχνίτη, είχε φτιάξει αυτά τα δύο τέμπλα στην καριέρα του. Ο Άγιος λοιπόν Νικόλαος κάει και από τους Γερμανούς και δυστυχώς μετά δεν ξαναχτίστηκε. Είχε καταρρεύσει η στέγη του, δεν είχε πάθει ολοκληρωτική καταστροφή, αλλά οι κάτοικοι μετά, πολλοί τους έχουν κατηγορήσει κιόλας, δεν είναι σωστό όμως να τους κατηγορούμε, επειδή είχαν μια εκκλησία που δεν είχε καεί, την Κήμηση της Θεοτόκου,
Και επειδή ο κάθε ένας είχε το δικό του πρόβλημα να προσπαθήσει να δει πού θα στεγάσει την οικογένειά του και πώς θα ξαναστήσει τη ζωή του, δεν τον φτιάξαν ξανά τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε από το 1943 έως και τη δεκαετία του 80 ήταν ένας σωρός ερειπίων ο ναός. Αυτός ο εξαιρετικός ναός του Αγίου Νικολάου του 18ου αιώνα. Μέχρι σήμερα, όχι, μέχρι σήμερα σωρός ερειπίων. Από τη δεκαετία του 80 λοιπόν, και με πρωτοβουλίες διαφόρων χωριανών και με πολύ σημαντική συνδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασπραγγέλων, ο οποίος ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στο χωριό και στην περιοχή από το 1979, έγινε μια προσπάθεια και καθαρίστηκε ο ναός. Όταν λέμε καθαρίστηκε, από σωρούς ερειπίων, δηλαδή ερείπια και μπάζα, τα οποία έφταναν τα 2 και τα 3 μέτρα ύψος. Είχε πέσει όλος ο ναός μέσα. Καθαρίστηκε, αποκαλύφθηκε ένα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής δάπεδο με διάκοσμο με πλάκες άσπρες και μαύρες πλάκες και με έναν εξαιρετικό σκαλισμένο δικέφαλο αετό στο κέντρο. Τον συντηρούσε το χωριό όσο μπορούσε, και η εκκλησία και ο πολιτιστικός σύλλογος Ασπραγγέλων και οι κάτοικοι με δωρές το συντηρούσαν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Οπότε η περιφέρεια Ηπείρου, το δραστήριο περιφερειάρχης που έχουμε στην Ήπειρο, ο οποίος έχει αναστηλώσει πολλούς ναούς και πολλά μοναστήρια, έκανε μια συντήρηση των ερειπίων, έτσι. Δηλαδή βλέπει σήμερα κάποιος ένα ναό, τους τοίχους όσο έχουν σωθεί σε αρκετά, η εικόνηση του ιερού η οποία σώθηκε όλη, το δάπεδο το οποίο σας περιέγραψα και η είσοδος, μια αλήθινη είσοδος με ανάγλυφα πάνω που φέρει και την επιγραφή ότι ο ναός είναι του Αγίου Νικολάου. Είναι χτίσμα του 1778. Οπότε σήμερα είναι ένα μνημείο που μπορεί κάποιος και το επισκέπτεται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει και που θα θέλαμε και εμείς να γίνει και το επιδιώκουμε σαν σύλλογος, είναι ο ναός αυτός να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς, ένα μνημείο όλου του αλλοκαυτώματος για όλα τα χωριά στο Ζαγόρι. Το Ζαγόρι έχει 44 χωριά. Και από την ιεραρχία Εντελβάης καταστράφηκαν, δεν το είπα αυτό στην αρχή, τα 30 χωριά. Μεγάλος αριθμός. Καταστράφηκαν πάνω από 2.000 οικίες, δεκάδες ναοί και σχολεία και δύο μοναστήρια, τον Ασπραγγέλων και άλλο που... οι περισσότεροι ναοί που καταστράφηκαν αναστηλώθηκαν εκ των υστέρων από τους κατοίκους των χωριών. Εκτός από δύο ναούς, τον ναό των Ασφραγγέλων και έναν ναό που υπάρχει στο Ανατολικό Ζαγόρι, στο Ελατοχώρι, και αυτός αφιερωμένος, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος, στον Άγιο Νικόλαο. Αλλά ο ναός των Ασφραγγέλων σήμερα νομίζω ότι πληρεί όλα τα κριτήρια για να γίνει ένα σημείο αναφορά, ένα μνημείο του ολοκαυτώματος του Ζαγοριού από τη μεραρχία Εντελβάης το 1943-44. Πάντως αυτή η έκθεση, την οποία δημιουργήσατε και τώρα είναι μόνιμα στους Ασπραγγέλους στο Ζαγόρι, είναι από μόνη της φαντάζομαι μία πηγή, θα διδαχθεί δηλαδή ο επισκέπτης, αλλά και εσείς που τα ανακαλύψατε όλα αυτά, διδάσκετε την ιστορία που ίσως δεν γνωρίζουμε από τις προφορικές μαρτυρίες. Η ιστορία όλη, με έναν κατάλληλο υπομνηματισμό που υπάρχει, όλη η ιστορία περνά μέσα αυτές τις φωτογραφίες. Και μάλιστα όταν αυτές οι φωτογραφίες συνδυάζονται με μνημεία όπως του ναού που σας είπα σήμερα, είναι άλλα διάφορα ερείπια που υπάρχουν στο χωριό από την περίοδο αυτή, είναι διάφορα άλλα αρχιτεκτονικά λείψανα τα οποία σώθηκαν από την καταστροφή. Δηλαδή, όταν κανείς συνδυάζει τη φωτογραφία με αυτό που μπορεί να δει κάνοντας μια περιήγηση μέσα στο χωριό, είναι ένα από το καλύτερο μάθημα ιστορίας που μπορεί να κάνει κανείς για έναν τόπο. Ακριβώς, είναι για τους ήδη υπάρχοντες κατοίκους, αλλά και για τα νεότερα για παιδιά. Για τους κατοίκους τους που είναι ελάχιστοι πλέον, για αυτούς, ναι, που κατάγονται και επισκέπτονται κατά καιρούς στο χωριό, αλλά και για τους δεκάδες πλέον τουρίστες που έρχονται στο Ζαγόρι, να τους εξηγήσεις τι έγινε σε αυτή την περιοχή. Να μην σβήσει αυτή η μνήμη, για να ξεκινήσουμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Να μην σβήσει αυτή η μνήμη. Ακριβώς. Η οποία μας γεννίζει φυσικά πόνο, όπως είπατε πολύ καλά, αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό και να πάμε ένα βήμα μπροστά για να κάνουμε μια διατήρηση της μνήμης αυτής σε ένα άλλο επίπεδο πλέον. Ακριβώς. Να προσθέσω και κάτι άλλο, κυρία Χατζή. Φέτος το Μάιο, για μας είχαμε μια μεγάλη έκπληξη μέσω πλέον του διαδικτύου. Εντοπίστηκε στο διαδίκτυο να δημοπρατείται σε έναν οίκο δημοπρασιών φωτογραφιών στη Γερμανία μια πολύ μικρή φωτογραφία μικρών διαστάσεων.
την οποία προσπάθησαν κάποιοι συλλέκτες των Ιωαννίνων να την αγοράσουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Η οποία φωτογραφία τι είναι? Είναι η μέλη της μεραρχίας Εντελβάης φωτογραφίζεται στην κεντρική πλατεία των Ασπραγγέλων, ενώ το χωριό πίσω καίγεται και βγαίνουν καπνοί μέσα από τα σπίτια. Τι λέτε? Είναι μια μοναδική φωτογραφία που και από τις λίγες φωτογραφίες, από ό,τι μου έχουν πει οι ειδικοί, και από τις λίγες φωτογραφίες που έχουμε με τους Γερμανούς να φωτογραφίζονται μπροστά στα εγκλήματά τους. Δεν είναι παράδοξο για τους Γερμανούς, το κάναν αυτό, το ξέρουμε και από την Κρήτη, να φωτογραφίζουν και από την, από την Κρήτη, να φωτογραφίζουν όχι μόνο τις καταστροφές των χωριών, αλλά και τις εκτελέσεις ανθρώπων. Εδώ βρέθηκε μια μοναδική φωτογραφία που μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε στο μέλλον να εντοπίσουμε και άλλες φωτογραφίες από αυτό το φρικτό έγκλημα, που είναι το... Και μάλιστα αυτή η φωτογραφία κλείνει την έκθεσή μας και στους Ασπραγγέλους και στα Γιάννα. Την έχετε δηλαδή? Την έχετε? Πήραμε από το διαδίκτυο, όχι σε πολύ καλή ανάλυση, αλλά είναι ξεκαθαρή, ναι. Αυτό είναι σπουδαίο. Πήραμε την πρωτότυπη, δημοκρατήθηκε, την πήρε, δεν ξέρουμε ποιος την πήρε, δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Αλλά την πήραμε από το διαδίκτυο, από τον Νίκο των Δημοπρασιών της Γερμανίας, ναι. Μάλιστα, το βγάζουν και σε δημοπρασία. Μάλιστα, αυτό. Ναι. Τι να πει κανείς. Είναι 15 Ιουλίου 1943, οι Γερμανοί να φωτογραφίζονται στην κεντρική πλατεία των Ασπραγγέλων, ενώ και είναι το χωριό. Ναι, αυτό βέβαια δημιουργεί κάποια αισθήματα θυμού, αλλά και αυτά χρήσιμα. Και αυτά χρήσιμα στην πορεία. Αλλά όλα μαζί συνθέτουν το πορτρέτο για το οποίο μιλήσαμε. Ακριβώς. Και σαφώς είναι πολύ καλό που κλείνετε και την έκθεση με αυτό. Ακριβώς. Κύριε Ζαμπακόλα, έρχονται σήμερα άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουν την έκθεση αυτή? Είχε επιτυχία? Και στους Ασπραγγέλους, που βέβαια είναι λίγο δύσκολο, γιατί κυρίως το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες έρχεται κόσμος. Το εντυπωσιακό ήταν για τους δύο μήνες που είχαμε την έκθεση στα Γιάννενα ότι πέρασε πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο από τα Γιάννενα αλλά και από άλλες περιοχές που βρίσκονταν για κάποιο λόγο στην πόλη των Ιωαννίνων. Πέρασε πάρα πολλοί κόσμος και μάλιστα πριν κάνουμε αυτή την έκθεση στην πόλη των Ιωαννίνων, θεωρούσαμε ότι είναι ένα θέμα που αφορά τη στενή έννοια του χωριού μας και δεν ενδιαφέρει το ένα ευρύτερο κοινό. Η απόδειξη όμως ήταν ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις και συνδέει, που έτσι πρέπει να είναι φυσικά, συνδέει την καταστροφή ενός μικρού χωριού στο Ζαγόρι, δηλαδή τη μικρή ιστορία, την εντάσσει στο ευρύτερο πλαίσιο της ιστορίας, γιατί τι πέρασε η χώρα μας και ποιες ήταν όλα αυτά τα δεινά που πέρασε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και, έτσι και πώς διαχειριζόμαστε εμείς μετά, και αυτό πολύ σημαντικό, και πώς διαχειριζόμαστε ως άτομα και ως φορείς, πώς διαχειριζόμαστε αυτή τη μνήμη και πώς τη μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές και στο μέλλον. Ακριβώς, και ένα μικρό χωριό όπως η Ασπράγγελη, χωρίς πολλούς κατοίκους, έκανε μια πολύ καλή αρχή. Νομίζω ότι από εκεί και έπειτα ας πάρουν οι φορείς. Πιστεύω πως ναι. Και είναι, και νομίζω ότι μπορεί και κάποιος να πατήσει πάνω στη μεθοδολογία που δουλέψανε πολλά χρόνια και από τους ιδιώτες και από τους φορείς μετά, για να αναδείξουμε αυτή την ιστορία. Ναι, ξέρετε, σκέφτομαι πόσο δονκιχωτικό ήταν το εγχείρημα, αλλά τελικά έφτασε σε πάρα πολύ καλό σημείο και σήμερα το μαθαίνουμε και από το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Πάντα έτσι είναι, γιατί ασχολούμαι χρόνια με το θέμα του πολιτισμού και με ενδιαφέρει κιόλας. Πάντα έτσι είναι δυστυχώς τα πράγματα. Ναι, ακριβώς. Αλλά κάπου φτάνει. Δονκιχωτικά ξεκινάει κανείς και το θέμα είναι να μην τα εγκαταλείψει κανείς στην πορεία. Γιατί αν τα εγκαταλείψει, χάνει όλη την ουσία. Αν δεν τα εγκαταλείψει, θεωρώ ότι βγαίνει πάντα κερδισμένος μετά. Ακριβώς, ακριβώς. Άλλωστε και εσείς έχετε σπουδάσει μια επιστήμη που δεν επιτρέπει στο Δονκιχώτη να μη συνεχίσει, έτσι, δεν επιτρέπεται. Σωστό. Έτσι. Κύριε Ζαμπακόλα, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας για όλα όσα μας είπατε και όσα μάθαμε σήμερα για τους Ασπραγγέλους, για την έκθεση αυτή και οτιδήποτε άλλο στον καθένα
έχει αντίκτυπο από αυτά που είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ και εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που μας δώσατε ένα βήμα μέσα τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας να διαφημίσουμε την έκθεση στο χωριό μας και κυρίως να μάθετε όλοι ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Να είστε πάντα καλά. Καλή δύναμη σε όλα. Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε φίλοι μας με τον κύριο Χριστό Ζαμπακόλα, ο οποίος διδάσκει αρχαιονομία στο τμήμα αρχαιονομίας και βιβλιοθηκονομίας και μουσιολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μας μίλησε για πάρα πολλά, με αφορμή μία έκθεση φωτογραφίας. Μία έκθεση φωτογραφίας που έγινε στους Ασπραγγέλους Ζαγορίου και βέβαια θα είναι μόνιμη σε αυτό το όμορφο μικρό χωριό του Ζαγορίου, που αν τύχει και περάσετε από εκεί να πάτε να την δείτε, γιατί μιλάει για την ιστορία μας και μάλιστα σε έναν πολύ όμορφο τόπο, στο παλιό δημοτικό σχολείο των Ασπραγγέλων. Μιλά λοιπόν με φωτογραφίες για την ιστορία αυτή η έκθεση, μια ιστορία καταστροφής ουσιαστικά από τους Γερμανούς Ναζί. Και πως όχι μόνο το χωριό αυτό η Ασπράγγελη, αλλά και άλλα χωριά, πολλά χωριά καταστράφηκαν από την μανία των Γερμανών. Έχουμε πολλά να μάθουμε πηγαίνοντας εμείς, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας σε αυτά τα μέρη. Ξέρετε, στη Δύση, στην Αμερική, στην Ευρώπη, τέτοιες εκθέσεις, ξέρετε πόσο διαφημίζονται, ξέρετε πόσοι τις επισκέπτονται, χιλιάδες άνθρωποι, και είναι υπερήφανοι για αυτό που μπόρεσαν να μαζέψουν ως υλικό, να το προβάλλουν και να βάλουν ακόμη μία πέτρα στα θεμέλια της ιστορίας τους. Εμείς δυστυχώς δεν τα υπολογίζουμε έτσι τα πράγματα. Καλό είναι να αλλάξουμε. Κλείνοντας, ευχαριστούμε όλους εσάς που τηλεφωνήσατε και μας δίνετε τις ευχές σας. Ευχαριστούμε πολύ τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το Τάσο το Ζιάκα που κράτησε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.